Κύριε Κοδέλα, η Επιτροπή των Special Olympics βρίσκεται σήμερα στην Κάλυμνο και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε για τη νέα συνεργασία που ξεκινάει. Η νέα συνεργασία είναι μέσα στο πλαίσιο της, του προγράμματος, του τριετούς προγράμματος, το οποίο μας σχηματοδοτεί ο μέγας δωρητής μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την επέκταση των Special Olympics σε βάθος τριετίας σε 21 πόλεις και κομοπόλεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις περιφέρειες. Την πρώτη χρονιά είχε περιληφθεί και η Κόσοβο, ξέρετε πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε πετύχει το στόχο των 7 πόλεων την πρώτη χρονιά. Και τώρα ξεκινάμε τη χρονιά νούμερο 2 και πρώτη είναι η Κάλυμνος, όπου έχουμε έρθει εδώ πέρα με το επιτελείο. Έγινε σήμερα, πριν από μία ώρα, υπογράψαμε το συμφωνητικό συνεργασίας με το Δήμο. Έχουμε τύχει θερμής υποδοχής εδώ πέρα. Το οποίο δεν είναι παράδοξο για τα 12, γιατί όλοι σας είστε τόσο φιλόξενοι και τόσο καλοί άνθρωποι και όντως μας υποδέχεστε με ανοιχτές αγκάλες. Λοιπόν, και εδώ πέρα ξεκινάμε το προπονητικό πρόγραμμα. Ξεκινάτε πάλι με το άθλημα του bowling? Ναι, με το άθλημα του bowling ξεκινάμε, αλλά όμως και βέβαια όπως και στην Go ξεκινήσαμε με ένα συγκεκριμένο άθλημα. Και υπάρχει πάντα και το θέμα που έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο, το θέμα της ποδηλασίας, για λόγω των ειδικών που είναι ακριβώς οι λωρίδες αυτές για τα ποδήλατα στην ΚΟ. Και εδώ πέρα υπάρχει δυνατότητα να επεκταθούμε και στην κολύμβηση και στο στίβο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είμαστε ακριβώς στις συνομιλίες και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί οι τοπικοί παράγοντες όλοι έχουν έρθει πολύ κοντά μας. Οι φορείς εδώ πέρα. Υπεγράφει το επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας. Ναι. Υπεγράφει σε 10 η ώρα το πρωί σήμερα. Πολύ ωραία. Πώς νιώθετε έτσι που ανοίγετε μια μεγάλη αγκαλιά για τα Δωδεκάνησα, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η παρουσία και η ανάπτυξη των προγραμμάτων των Special Olympics? Θα έλεγα η αγκαλιά των Δωδεκανήσων είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. και χωράει και τα Special Olympics. Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα, είναι η θέρμη των ανθρώπων εδώ πέρα, η φιλοξενία τους, όπως και στην ΚΟ. Βλέπουμε ακριβώς το ίδιο περιβάλλον της αγάπης, του ενδιαφέροντος, και εκείνο το οποίο και εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι, πέραν των αρχών των οποίων η συνεργασία είναι δεδομένη, και όχι μόνο λόγω του συμφωνικού, της συμφωνίας που γράψαμε σήμερα, αλλά γιατί υπάρχει ειλικρινής διάθεση από όλους τους φορείς. Εκείνο το οποίο κάνουμε και εδώ πέρα πλέον θα εστιάσουμε είναι να κινητοποιήσουμε και την κοινωνία. Για το mm-hmm. λόγο ότι χωρίς την κοινωνία δεν μπορεί να μακρύνουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Γιατί εμείς κάνουμε την αρχή, δίνουμε την τεχνογνωσία, κάνουμε όλα τα οποία παρέχουμε, όπως πάντα λέω, εντελώς δωρεάν, και το ξέρετε κι εσείς, όλες οι αγώνες στους οποίους συμμετέχουν τα παιδιά, η διατροφή τους, η διαμονή τους, τα ταξίδια τους και στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά χρειάζεται να κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κοινωνία είναι εκείνη η οποία πάρει το πρόγραμμά μας και θα το τραβήξει σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Κύριε Κοδέλα, θα βλέπατε έτσι μια πιθανή συνεργασία μεταξύ και των νησιών εδώ, κυρίως της δικής μας της περιοχής, σε ό,τι αφορά έτσι τη διασύνδεση με τα αναπτυξιακά προγράμματα? Γιατί και στην ΚΟ είχατε κάνει, θυμάμαι, μια πολύ ωραία έτσι διαδικτυακή σύνδεση και με την Ρόδο, αν θυμάμαι καλά. Με την Ρόδο, βέβαια. Ναι, με την Ρόδο. Κοιτάξτε, οποτεδήποτε μας δίνει η ευκαιρία, θα το κάνουμε. Γιατί και η συνεργασία εδώ, αυτή ήταν, αν θέλετε, το πρώτο βήμα αυτό, το οποίο ήταν οι κοινοί αγώνες ΚΟ, Καλύμνου και Ρόδου, είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Το όλο σύστημα δούλεψε άψογα. Είχαμε πολύ μεγάλη θεαματικότητα και πραγματικά ο κόσμος το επικρότησε. Λοιπόν, mm-hmm. δεν έχω κανένα λόγο γιατί να μην επεκταθεί αυτή η συνεργασία, εφόσον ήδη έγινε το πειράμα και πέτυχε. Από εκεί και ύστερα είναι η καλή διάθεση, και βέβαια είναι και το θέμα του κορονοϊού, το οποίο όπως όλο τον κόσμο απασχολεί και εμάς, αλλά εκεί που είναι τη δυνατότητα, έφυγε, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, δεν θα σκεφτόμασταν να οργανώσουμε αυτό το bowling, το οποίο έγινε έτσι διαδικτυακά mm-hmm. Και με αθλητές σε συνθήκες πλήρους ασφαλείας, χωρίς βέβαια προσκεκλημένους, χωρίς κοινό, αλλά εν τούτοις το είδε πολλοί κόσμος από τα media.
Βέβαια. Λοιπόν, και θέλω να βάλω την έμφαση στο γεγονός ότι βέβαια παίρνουμε όλα τα μέτρα τα οποία και κεντρούμε όλα τα πρωτόκολλα όσον αφορά τον ιό, για το λόγο ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ή οσδήποτε αθλητής μας ή προπονητής μας να προσληθεί. Εν τούτης, αυτό μας δίνει άλλες ιδέες και ήδη έχουμε καθιερώσει σε πολύ εκτεταμένο βαθμό τις τηλεδιασκέψεις. Όταν ήταν το lockdown, είχαμε σχεδόν καθημερινά, είχαμε προγράμματα τα οποία βγαίνουν στα social media, στα κοινωνικά μέσα, όπου ήταν οι προγραμματές όπου μαγνητοσκοπούσαν οδηγίες προς τους αθλητές, τι να κάνουμε τη διατροφή τους, ασκήσεις ανάλογα με το άθλημα. Είχαμε συνεργασία με τους προπονητές. Συνεχίζεται η πορεία, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Η πορεία συνεχίζεται ακριβώς με διαφορετικούς τρόπους, αλλά συνεχίζεται. Δηλαδή, εάν το πω κάπως απλά, δεν επιτρέψαμε να κάνει κοιλιά το κίνημα λόγω ακριβώς του κορονοϊού. Κύριε Κοδέλα, πότε θα σας δούμε στην ΚΟ, στο νησί μας, πότε θα έρθετε? Οποτεδήποτε μας καλέσετε θα έρθουμε, κυρία Πολίτου. Μάλιστα. Εμείς περιμένουμε να υλοποιηθεί η υπόσχεση που μας είχατε δώσει με την δράση με τα ποδήλατα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε επίσης, κάναμε μικρά αγωνιστικά event όπως αυτό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το μαζικό. Είναι επειδή ακριβώς οι μαζικές πλέον τα events δεν μπορούν να γίνουν λόγω της, του ιού. Αλλά μικρά κάνουμε και θα κάνουμε. Για το λόγο ότι έτσι ακριβώς κρατάμε και τους αθλητές μας σε πλήρη φόρμα ή τις οικογένειές τους. Γιατί κοιτάξτε, εγώ πάντα βάζω την έμφαση και στις οικογένειες. Δεν νομίζετε ότι εντάξει, το παιδί κάνει την άθλησή του. Όχι, και η οικογένεια έχει. Και ευτυχώς έχουμε και από εκεί πέρα μια μεγάλη ανταπόκριση, όπως επίσης έχουμε ανταπόκριση, πάντα το λέω κυρία Πολίτου, από τη νέα γενιά. Η νέα γενιά πραγματικά έχει αγκαλιά όλες μας αυτές τις προσπάθειες. Τα νέα παιδιά θέλουν να βοηθήσουν και μέσα από τα προγράμματα αυτά που κάνουμε, γιατί υπάρχει ισορία προγραμμάτων, ένα κεφαλαιόδου σημασίας, είναι ένα πρόγραμμα που επίσης χρηματοδοτεί ο Σταύρος Γιάννης, που είναι το παίζουμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί. Εκεί λοιπόν κάνουμε μεικτές ομάδες, όπου συμμετέχουν παιδιά με και χωρίς νοητική αναπηρία, και εκεί ακριβώς, εκεί στο κολυμπητήριο, οπουδήποτε, επέρχεται η όσμωση. Και έτσι τα παιδιά τα δικά μας εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο με συνθήκες σεβασμού και αξιοπρέπειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.